Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία? Είναι, κατά τη γνώμη μας, και έτσι είναι, είναι ένας οδοστρωτήρας, ο οποίος προσπαθεί να γκρεμίσει σε ό,τι έχει απομείνει από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που μάλιστα αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο της λαϊκής οικογένειας και ανθρώπων που εκτιμούν και αγαπούν τον αθλητισμό, ανεξάρτητα αν δεν συμφωνούμε σε όλα μαζί τους. Αυτό κάνει. Και έρχεται, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι πιο γνήσιος εκφραστής του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, και έρχεται πραγματικά με έναν ομό τρόπο. Ταυτόχρονα, τι κάνει το νομοσχέδιο? Δημιουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο για τον ασφικτικό έλεγχο των αριστεχνικών αθλητικών σωματείων από την κυβέρνηση. Για ποιο σκοπό? Να διασφαλίσει την εμπορευματοποίηση, να βάλει ανθρώπους, δηλαδή, να το πω έτσι, που θα είναι πιστοί σε αυτό το δόγμα, δηλαδή στην εμπορευματοποίηση του αριστεχνικού αθλητισμού, στα πρότυπα του επαγγελματικού, καθώς και των κρατικών και δημοτικών αθλητικών υποδομών. Αυτό θέλετε να κάνετε. Και μην κρύβεστε. Θα τα δώσετε όλα, όπως δίνετε τα πάντα. Στον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό είναι, αυτό είναι και η θεωρία σας, άλλωστε. Εμείς δεν είναι θέμα να κατηγορήσουμε. Αυτή είναι η ίδια η πολιτική σας. Πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που θα εξασφαλίσει και την ανάπτυξη του αθλητισμού, και αυτό είναι υποκριτικό, γιατί ο ιδιωτικός τομέας, μιλάμε για μεγάλα συμφέροντα βέβαια, όχι για μικρά, αυτό που θέλει να εξασφαλίσει είναι τα κέρδη από μια πίτα που είναι δυσθεώρητη, αμύθιτη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Απίστευτη. Οι άνθρωποι πεθαίνουν και τα δισεκατομμύρια των μεταγραφών και άλλων πραγμάτων πηγαίνουν έρχονται. Αυτό είναι το σύστημά σας. Αυτό θέλετε λοιπόν να διασφαλίσετε. Για ποιο λόγο? Για να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί όπως λέμε υπάρχει και άλλο κομμάτι της πίτας. Και όπως σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς, το καπιταλιστικό σύστημα και όσοι του υπηρετούν, και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, απλώς αυτή τα πάει λίγο πιο κοινικά και γρήγορα, τι θέλει να κάνει? Θέλει να δώσει χώρο για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερα κέρδη, για να επενδυθούν κεφάλαια τα οποία είναι λιμνασμένα και δεν βγάζουν τέτοια κέρδη. Είναι πρωτοφανές αυτό που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούμε την κριτική και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που έχουν βγει στα κεραμίδια και απορούν. Μα τι πρωτοφανές είναι? Πού ζουν? Σε όλο το καπιταλιστικό κόσμο ακριβώς το ίδιο δεν γίνεται? Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η ίδια? Εμπορευματοποίηση των πάντων. Είναι λοιπόν κάτι εκτροματικό της δεξιάς, όπως λένε ορισμένοι, αυτά τα νομοσχέδια που έρχονται, και έχει σχέση μόνο με το κομματικό κράτος και τον έλεγχο? Βεβαίως έχουν και αυτά σχέση. Θα πω παρακάτω, όμως, κατά τη γνώμη μας είναι μια φυσιολογική, εντός εισαγωγικών, εξέλιξη και αποτέλεσμα της φιλοσοφίας του ίδιου του συστήματος, που πλέον τώρα απαλλαγμένο από τα βαρύδια, που τα βαρύδια λειτουργούσαν υπέρ των λαών, του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και του εργατικού κινήματος παγκόσμια, τα θέλει όλα εδώ και τώρα. Και το βασικό ερώτημα που υπάρχει, στο οποίο κανένα άλλο κόμμα πλην του ΚΚΕ δεν απαντά, είναι το εξής. Τι είναι ο αθλητισμός? Εδώ είναι το ερώτημα. Είναι κοινωνικό αγαθό ή είναι εμπόρευμα? Εμείς λέμε λοιπόν, οι κομμουνιστές, ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να προσφέρεται δημόσια και δωρεάν σε όλους και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να είναι απαλλαγμένο από κάθε κερδοσκοπία, ώστε να αναπτύξουν αυτά τα αρχαιοελληνικά που είπατε, κύριε Αυγενάκη, και κάποιος πριν. Ξέρετε, είπατε για τα ιδεώδη, μιλάω και σε αθλητή. Ο κόκκινος τώρα είναι δισεκατομμύρια. Τι σχέση έχουν αυτά? Τι σχέση έχουν με την άμυλα και τον αθλητισμό, αυτή η ξεφτύλα που υπάρχει παγκόσμια? Έχει καμιά σχέση με το γνήσιο αθλητισμό, με το νους υγιής, εν σώματι υγιή, για να μιλήσω στη δική σας τη λογική? Ποιο είναι το κίνητρο τώρα? Ο κόκκινος είναι δισεκατομμύρια. Είναι οι χιλιάδες διαφημίσεις, αφήστε τα αυτά. Αυτή η ξεφτύλα που ζει όλη η ανθρωπότητα σήμερα.
να πεθαίνει κόσμος από την πείνα και να γυρνάνε τα δισεκατομμύρια από εδώ και από εκεί στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι το σύστημά σας. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Και στο ερώτημα αυτό και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα συνολικά απαντούν ότι είναι εμπόρευμα. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το πάει γλυκά-γλυκά, με τη βαζελίνη θα έλεγα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, λέει ότι εμείς μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα, το εμπόρευμα. Αυτό να το κάνουμε λίγο πιο μαλακό, όμως δεν υπάρχει, άσπρο μαύρο είναι. Ή θα είναι κοινωνικό αγαθό, ή θα είναι εμπόρευμα. Και μην απορεί κανένας, εδώ πουλάνε ανθρώπινα όργανα. Εδώ στο εμπόριο και στο κέρδος θυσιάζονται τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην θυσιάζεται. Και μάλιστα ο κύριος Υπουργός το είπε, αφού περιέγραψε όλο το αρχιελληνικό πνεύμα θάνατου, αγνέ πατέρα, λοιπόν είπε ότι είναι και μεγάλη οικονομική δύναμη. Το ερώτημα είναι για ποιον είναι μεγάλη οικονομική δύναμη. Για το λαό, για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα που θέλουν τα παιδιά τους να αθλούνται και αν έχουν και δυνατότητες και τους παρέχονται και να κάνουν και πρωταθλητισμό. Όχι. Είναι οικονομική δύναμη μεγάλη για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που τρέχουν να επενδύσουν και να πάρουν σε ό,τι έχει απομείνει. Αυτή είναι η ουσία και τη ζούμε καθημερινά, ό,τι έχει απομείνει ακόμα και σε αυτόν τον τομέα. Και η κριτική των άλλων κομμάτων, θα επαναλάβω γιατί δεν είμαστε ίδιοι όλοι εδώ μέσα, ούτε μπορεί να κρυβόμαστε και να παίζουμε κρυφτούλι. Η κριτική των άλλων κομμάτων και το ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, και δεν ξέρω και από τους υπόλοιπους γιατί δεν ακούσαμε αυτά, δεν γίνεται στη βάση του προβλήματος, που είναι εμπόριο ή κοινωνικό αγαθό, αλλά γίνεται στη βάση της διαχείρισης. Γίνεται στη βάση της διαφθοράς, γίνεται στη βάση του κομματικού κράτους και όλα τα υπόλοιπα που βεβαίως υπάρχουν. Και αυτά, αλλά στην ουσία όμως δεν γίνεται. Και γιατί δεν γίνεται? Γιατί η αυταπάτη και ο μύθος ότι μπορείς με ένα τέτοιο σύστημα να κάνεις φιλολαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού έχει γκρεμιστεί στα βάραθρα, στα τάρταρα. Δεν υπάρχει σε καμιά καπιταλιστική χώρα διαχείριση φιλολαϊκή. Το αντίθετο, υπάρχει και ιδέα κοινική εμπορευματοποίηση που οδηγεί ακόμα και στην καταστροφή αθλητών ολόκληρων. Μηχανές παράγουν αθλητές. Και έχουν ο καθένας 10 διαφημίσεις από πάνω του. Αυτό είναι το ευγενές πνεύμα του αθλητισμού και του συστήματος. Και εδώ η αντιπαράθεση είναι ψευδής και ψευδεπίγραφη, θα έλεγα. Δηλαδή το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Το ότι η Νέα Δημοκρατία πάει να ελέγξει όλα αυτά, φυσικά. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει. Γιατί το κάνει? Γιατί θέλει να περάσει αυτή την πολιτική γρήγορα. Τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έθιξε ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα σε κυβέρνηση από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα? Έθιξε τίποτα για αυτό που γίνεται μέσα στις ΠΑΕ? Και μιλάμε με όλη τη γνώση. Και την αγάπη που έχει ο κόσμος για το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρει τι είναι. Τι λέμε εμείς, παράδειγμα? Η ΠΑΕ να πάνε στο Υπουργείο Εμπορίου. Γιατί δεν το δέχεστε? Τι σχέση έχουν με τον αθλητισμό? Είναι εταιρείες? Ναι ή όχι? Είναι εταιρείες που έχουν στόχο το κέρδο? Οι επιχειρηματίες τη δουλειά τους κάνουν. Εμείς δεν τα βάζουμε με τον Α, το Β ή το Γ. Τα βάζουμε με το σύστημα συνολικά που λειτουργεί σε ένα άθλημα που είναι το πιο δημοφιλές και που είναι το ποδόσφαιρο. Επομένως δεν είναι θέμα διαχείρισης. Γιατί? Δεν μιλάμε χωρίς επιχειρήματα. Γιατί όσες ανάσες πήρε ο λαός και στον τομέα του αθλητισμού, γιατί το σύστημα υποχρεώθηκε σε κάποιες φάσεις κάτω από το συσχετισμό των δυνάμεων και από την επίδραση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου που υπήρχε, και θα πω μετά μερικά λόγια, υποχρεώθηκε να κάνει ορισμένες υποχωρήσεις. Και οι υποχωρήσεις αυτές ήταν αυτό που έχει να κάνει με τον λεγόμενο λαϊκό αθλητισμό. Στηρίχτηκαν δομές όντως, περιορισμένα βέβαια, χωρίς να αγγιχτεί η ουσία του συστήματος, πολλά χρόνια. Όταν όμως άλλαξε ο συσχετισμός, όλα αυτά πάρθηκαν πίσω, όπως και όλες οι κοινωνικές κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι. Και εδώ θα έλεγα να μετρηθούμε στα ίσια. Και όχι δριός πεσούσης, πασανίρ ξυλεύεται. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πρόκειται να φύγει από τη μνήμη του λαού. Και εμείς λέμε και από τη μνήμη της νεολαίας να ψάξει να τα βρει η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης που ανέμιζε πρώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η σημαία της DDR, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας
που ήταν δεύτερη. Και η μεγάλη Αμερική σας, το πρότυπό σας με όλα αυτά που είτε, ήταν τρίτη και πολλές φορές έκανε και σαμποτάζ. Αυτά δεν πρόκειται να φύγουν. Δεν πρόκειται να φύγουν οι μεγάλοι αθλητές που γέννησε ο σοσιαλισμός μέσα από το λαϊκό αθλητισμό και όχι από τα εργαστήρια των πολυεθνικών εταιριών, όπως ήταν ο Βαλερί Μπορζόφ, να πω ονόματα, ο Σεργέι Μπούμπκα, ο Αλμπέρτο Χοντορένα, ο Στίβενσον και χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν βγαλμένοι μέσα από τα πειράματα και τα εργαστήρια, πέρα από τις αδυναμίες που μπορεί να υπήρχαν. Εκεί μετρηθήκαμε και νικήσαμε σε τέτοιες εποχές. Γιατί αυτό δεν ήταν γέννημα της εμπορευματοποίησης. Ήταν γέννημα της λαϊκής δράσης. Ήταν γέννημα το ότι όλος ο λαός ασχολούνται με το αθλητισμό. Και επειδή μερικοί μουρμουράτε, ακόμα συγκρίνεται τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες στον τομέα των αθλητικών υποδομών με τις μεγαλύτερες καπιταλιστικές. Συγκρίνεται. Ακόμα αυτές οι υποδομές έχουν. Κάθε γειτονιά είχε τα πάντα για τον αθλητισμό. Κάθε πόλη είχε τα πάντα. Ό,τι ήθελε να ασχοληθεί ο καθένας, ασχολούνταν δωρεάν, και εδώ η λαϊκή οικογένεια τραβάει τα ελέη. Αυτό, όσο κι αν προσπαθείτε να το σβήσετε, δεν θα σας αφήσουμε. Ούτε εσάς, ούτε και άλλους. Αυτό έδειξε σε κοινωνικές πλευρές την μεγάλη υπεροχή του σοσιαλισμού σε εποχές πολύ δύσκολες. Και μην συγκρίνουμε τη σημερινή τεχνολογία και εξέλιξη με εκείνες τις εποχές. Ακόμα και σε αυτές, αυτό το μεγαλείο, σας το ξαναλέω να κοιμάστε και να το θυμάστε, να βγαίνει η σημαία με το σφυροδρέπανο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα σας κυνηγάει και να ξέρετε θα είναι η εκδίκηση της νέας γενιάς μπροστά σε αυτή την αθλειότητα που υπάρχει με μίζες, διαφθορές, χρήμα, απίστευτο, παράγκες, ό,τι θέλετε, στον δικό σας αθλητισμό, κύριε Υπουργέ, δηλαδή όχι το δικό σας προσωπικά, αλλά εννοούμε του καπιταλιστικού συστήματος. Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου και τη δευτερολογία. Πάμε για το νομοσχέδιο. Αντιμετωπίζει τις ανάγκες των αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων. Ποια είναι η βασική ανάγκη? Τα οικονομικά. Πρώτη ανάγκη, πέρα από τον προσανατολισμό. Για πέστε μας λοιπόν, τι κάνετε? Ταράζουμε, λέει, τα λιμνάζοντα νερά, καλά μας δουλεύετε. Ποιο είναι τα λιμνάζοντα νερά? Ότι ασφιχτιούν όλοι, όλοι κυριολεκτικά, ή η συντριπτική πλειοψηφία, να μην είμαι απόλυτος, των αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων εξαιτίας το ότι έχει κλείσει η στρόφιγγα της χρηματοδότησης. Και τώρα λέτε δίνουμε 12 εκατομμύρια που δεν φτάνουν για τίποτα. Ενώ στις ΠΑΕ και χρέη χαρίζεται και γήπεδα φτιάχνεται, δισεκατομμύρια κυκλοφορούν εκεί. Και να με συγχωρούν οι οπαδοί των ομάδων, αλλά άλλο ομάδα, άλλο θέαμα και άλλο συμφέροντα. Εκεί είσαστε γαλαντόμοι, δίνετε και τώρα πάτε να ψηρίσετε τη μαϊμού, να βρείτε δηλαδή και τι έχει το τελευταίο σωματείο. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Όσοι ασχολούνται έμεσα ή οικογενειακά με τον αθλητισμό, τα ζουν. Εγώ θα σας πω εμπειρία από τον Πανελλήνιο, που είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους. Πρώτον, δεν έχετε λύσει τόσα χρόνια καμία κυβέρνηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεύτερον, τα χρήματα που δίνετε είναι απίστευτα λίγα. Ξέρετε πώς δουλεύουν τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό? Ξέρετε ότι δεν έχουν παπούτσια και όποιο μεγαλώνει το πόδι τα αφήνει για να το πάρει ο μικρότερος? Ξέρετε ότι πληρώνουν οι γονείς για τους αγώνες να πάνε παντού? Ξέρετε ότι είναι απλήρωτοι οι προπονητές που είναι άνθρωποι αθλητές με αφοσίωση και με αγάπη στον αθλητισμό και τους έχετε καταδικάσει σε ασφυξία? Λέω για τον Πανελλήνιο που είναι από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά σωματεία, για να μην πάω στα άλλα που είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση στα σωματεία της γειτονιάς. Φυτοζωούν. Όλα αυτά φυτοζωούν. Τι κάνετε τώρα? Τίποτα. Ετοιμάζετε να βάλετε τους δικούς σας για να υλοποιήσουν αυτή την πολιτική. Για πέστε μας, ακούσαμε κανένα μέτρο ανακούφισης των εργατικών των σωματείων? Δεύτερο, Μητρό. Δεν ξέρετε? Πάρτε τα χαρτιά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αν βρείτε σωματεία που δεν υπάρχουν, βεβαίως ελάτε εδώ να συμφωνήσουμε κι εμείς. Δεν το κάνετε αυτό. Φτιάχνετε καινούριο.
και με γρήγορες διαδικασίες, ώστε στις εκλογές να αποκλειστούν μη φίλιες, θα το πω κομψά, κομψά δυνάμεις. Επομένως, αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι μία, πώς να το πω τώρα, τομή και ανανέωση στον αθλητισμό. Μην χαλάμε και τις λέξεις δηλαδή και τις κλεφτιλιοζούμε. Αυτό που κάνετε είναι ένα εκλογικό μαγείρεμα να αναρριχηθούν δυνάμεις που να έχουν γραμμή πλήρους εμπορευματοποίησης, πλήρους κυριολεκτικά, και αυτό το κάνετε με κοινική παρέμβαση στους συλλόγους, με το εκλογικό σύστημα, με τις θητείες και με την ηλικία. Αλήθεια, πόσο υποκρισία μπορεί να κρύβει αυτή, εμείς είμαστε κατά και των θητείων και των ηλικιών, των ηλικιακών ορίων, για να πω έτσι. Γιατί δεν κρίνεται κανένας αν είναι 60 ή 25, γιατί μπορεί να είναι 25 και να είναι μην πω τι, να είναι γιάπης που βλέπει αριθμούς και όχι ανθρώπους, και έχετε πολλούς όλοι σας, εδώ πέρα κυρίως και αυτή η παράταξη αλλά και άλλοι. Μπορεί να είναι και ένας 60 ο οποίος να έχει ιδέες πιο πρωτοπόρες. Ηλικία κρίνει. Και αυτό που σας είπε και ο εισηγητής μας, ο Μανώλης Συντυχάκης. Ωραία, αφού είσαστε υπέρ της ηλικιακής ανανέωσης και στη Βουλή. Εμείς είμαστε κατά. Δεν έχουμε συμφωνήσει ποτέ. Ούτε έχουμε συμφωνήσει με τις ποσοστώσεις. Λες και άμα θα μπουν οι γυναίκες τόσες, θα λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα της ισοτιμίας της γυναίκας δεν είναι θέμα ποσόστωσης. Ωραία λοιπόν. Κάντε γενική. Βάλτε και για τους υπουργούς, βάλτε και για τους βουλευτές, για να το κάνετε αυτό. Γιατί εδώ? Δεν είναι φωτογραφία? Η ανανέωση δεν προέρχεται από τις ηλικίες, αλλά προέρχεται από τις πολιτικές θέσεις και τη δράση που έχει ο καθένας. Γιατί βλέπεις ανθρώπους, και έχω γνωρίσει προσωπικά και ανθρώπους, και δεν το λέω για προσωπικά, λέω σαν κόμμα, αλλά και προσωπικά, οι οποίοι είναι 70 και 75 και είναι αϊθαλείς και αγαπάνε και λατρεύουν, και αντί να κάθονται και να αφιερώνουν και να απολαμβάνουν τη σύνταξη και οτιδήποτε άλλο, τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και χωρίς και αζημίωτα, για να προωθήσουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Θέλετε να ξεμπερδεύετε με ό,τι δυνάμεις υπάρχουν, που μπορεί εμείς σαν κουκουέ να μην συμφωνούμε σε όλα. Θέλετε να τους πετάξετε έξω όλους. Να φύγουν. Για να μπουν τα κομπιουτεράκια. Αυτοί που θα πάνε τη γραμμή που λέει ότι ο ιδιώτης θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και επομένως, και κλείνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θέλουμε να πούμε ότι πέρα από αυτό, προσπαθείτε να φέρετε τους αθλητές σε αντίθεση με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και δεν γλύφουμε το δάχτυλό μας, που βγαίνουν ορισμένοι και τα βάζουμε τις ομοσπονδίες. Εμείς δεν λέμε ότι οι ομοσπονδίες είναι άγιες, αλλά δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Και τέλος, καλλιεργείται την αυταπάτη στην νεολαία και σε αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ότι μπορεί να γίνει ένας Μέση, ένας Ρονάλντο ή ένας οτιδήποτε άλλο και να θησαυρίσει. Η μοίρα όμως στον καπιταλισμό είναι ότι μπορεί να βγουν και μερικοί Μέση και άλλοι που να γίνουν δισεκατομμυριούχοι, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών της λαϊκής οικογένειας θα καταδικαστεί σε αυτά τα ψίχουλα ή στην ανεργία που τους δίνεται. Και αυτό λέμε εμείς στην νεολαία. Να σταματήσει πρώτον να αθλείται όσο μπορεί περισσότερο, παρότι πληρώνει παντού. Τι δίνεται αλήθεια από τη φορολογία στη λαϊκή οικογένεια? Πού πάει το παιδί και δεν πληρώνει? Πέστε μας. Όπου θέλει να πάει. Να πάει κλασικό αθλητισμό, να πάει ποδόσφαιρο, να πάει μπάσκετ, να πάει πολεμική τέχνη. Παντού η οικογένεια πρέπει να σκάει χρήμα. Και άμα είναι και μικρό, πρέπει να το κουβαλάει κιόλας. Το άγχος της οικογένειας, ποιος θα το πάει, ποιος θα γυρίσει. Αλλά πού τα ξέρετε σε αυτά? Ζείτε μάλλον σε έναν άλλο κόσμο. Αυτός είναι ο καθημερινός λαϊκός κόσμος. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια άλλη κοινωνία. Και θα την κάνουμε αργά ή γρήγορα με τη θέληση του ελληνικού λαού. Όπου ο αθλητισμός, όπως και η υγεία, η παιδεία κλπ. Θα είναι κοινωνικό αγαθό. Έχει τεράστιες δυνατότητες σήμερα η ανθρωπότητα. Και αυτό το αποδείξαμε και στην ιστορία σαν ένα πρώτο βήμα. Τώρα θα είμαστε πολύ καλύτεροι για μια ευτυχισμένη ζωή για τον κόσμο και όχι για μια χούφτα που λιμένεται τα πάντα που συνιστούν την ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.